Είχατε μια συνάντηση με τους προέδρους των σωματείων χειροσφαίρησης Δυτικής Μακεδονίας σήμερα εδώ στο Αμίντεο. Με ποιο σκοπό έγινε και τι αποτέλεσμα έφερε? Έγινε στα πλαίσια των αποφάσεων που έχει πάρει η Ομοσπονδία. Καταρχήν να είναι σε επαφή με τις ενώσεις της και να συζητάει τα προβλήματα που υπάρχουν στο άθλημα, για να προσπαθούμε να βρούμε όλοι μαζί τις σωστότερες λύσεις και να δούμε πώς θα πάμε το άθλημα όλοι από πάνω μπροστά. Με όλο το σεβασμό που έχουμε σε όλες τις ενώσεις, η Ένωση αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι από εδώ ξεκίνησε το χάντμπολ, άρα έχουμε και εμείς την ευαισθησία να είμαστε εδώ, η πρώτη Ένωση που ξεκινάμε να κάνουμε την ενημέρωση και να συζητήσουμε τα προβλήματά μας με τους προέδρους των σωματείων και με τα προβλήματα και να συζητήσουμε και να δώσουμε κάποιες λύσεις αν μπορούμε στα προβλήματα που έχουν οι ενώσεις. Ένα από τα προβλήματα εδώ ήταν η γραμματική υποστήριξη. Όλοι ξέρετε την κατάσταση που περνάει η χώρα, όλοι ξέρετε την κατάσταση που περνάνε οι ομοσπονδίες. Όλοι ξέρετε ότι οι ομοσπονδίες αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούνται και τα λεφτά που παίρνουν δεν φτάνουν όχι μόνο για τα λειτουργικά και τα διοικητικά. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να στήσουμε ισχυρό άθλημα κάτω από στην ανάπτυξη, ώστε στην περίπτωση που επανακάμψει η χώρα να είμαστε τα πρώτα βήματα που θα έχουν την ευχαίρεια να μπουν στο δρόμο πλέον της ανάπτυξης και της σωστής επιλογής στα παιδιά, στις εθνικές ομάδες και σε όλο αυτό που λέγεται κάτω.